in my sweater. I got my stereo, I play songs, you know. But hey, wait, what you say? Το συγκεκριμένο κύριο το γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα πρώτα του βήματα στο χώρο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα έχω απέναντί μου τον Ανδρέα Φυλαχτού και είμαι σίγουρος ότι έχουμε να πούμε πολλά. Ανδρέα μου, καλώς όρισες. Τάσο μου, εσύ καλώς όρισες. Καλώς όρισες στα γραφεία της Black Lemon. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις? Είμαι μια χαρά κι εγώ. Ιδιαίτερα χαρούμενος που σε έχω σήμερα απέναντί μου. Να κάνουμε μαζί έτσι ένα σύντομο ταξίδι στη ζωή σου. Ό,τι θέλεις. Όλα αυτά τα χρόνια. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πόσα χρόνια λοιπόν βρίσκεσαι στο χώρο? Από το επαγγελματικά από το 2008. Από το 2008. Ναι. Είναι αρκετά. Ναι. Αν θες να το πεις έτσι, 15 χρόνια, 15 χρόνια, ναι. Ανδρέα μου, θέλω να πεις πότε ξεκινάει για σένα η επιθυμία να ασχοληθείς με τον χώρο του θεάματος, με την υποκριτική. Συγκεκριμένα όταν ήμουν στρατό. Γιατί μέχρι τότε δεν είχα αποφασίσει τι να κάνω, πού να πάω να σπουδάσω. Και κατά τη διάρκεια της θητείας μου, που είχα και τον χρόνο πάνω στη Σκοπιά, έβαλα τον εαυτό μου στη διαδικασία της σκέψης, okay, μετά τι να κάνεις. Και επειδή είχα κάποιες επιρροές, για τον λόγο ότι ο πατέρας μου δούλευε σε βίντεο κλαμπ όταν ήμουν πιο μικρός, οπότε έβλεπα πάρα πολλές ταινίες. Σκέφτηκα ότι να μου άρεσε και να κάνω τούτο το πράγμα, να είμαι μέρος τούτου του κόσμου. Και ξεκίνησα κάποια μαθήματα τότε με την Έλενα την Ευσταθίου. Ενώ ήσουν ακόμη στρατό. Ναι, ακριβώς το δεύτερο χρόνο του στρατού. Είδα ότι άρεσε μου, έπιανα και θετικό feedback που την τότε δάσκαλα μου, οπότε λέω, okay, τούτο είναι να κάνω. Μετά πήγα στην Αθήνα, έδωσα εξετάσεις σε δραματικές σχολές, επέρασα. Και όσον το έκανα παραπάνω, τόσο ουλών και περισσότερων νιώθω ότι δικαιώνομαι για την επιλογή μου. Ωραία. Τελειώνεις λοιπόν κάπου εκεί στο 2008. 2009, ναι, κάπου να με. Κάπου εκεί λοιπόν σε γνωρίζω και εγώ. Ναι. Ήταν τα πρώτα σου, ήταν η πρώτη σειρά, τηλεοπτική σειρά, που έπαιξε στο Σίγμα. Ναι, με την υπογραφή, ακριβώς με την υπογραφή του Γιώργου του Τσάκα. Ακριβώς, ήταν η πρώτη μου δουλειά στην Κύπρο. Τι θυμάσαι? Θυμάμαι πολύ έντονα τα γυρίσματα στον Εύρο. Θυμάμαι ότι είχα έρθει η Τσίβρα μια εξαιρετικού επίπεδου παραγωγή τότε. Ο Τσάκας στο σενάριο, ο Θοδωρής ο Νικολαίδης στη σκηνοθεσία, ο Κούλης ο Νικολάου στην παραγωγή. Δηλαδή, νιώθω ότι μπήκα μέσα σε ένα team με τους καλύτερους που είχε να προσφέρει τότε η αγορά. Ήσουν έτοιμος για αυτή την υπερέκθεση? Και ναι, ρε, όχι. Ενώ δεν ήταν κάτι το οποίο με τρόμαξε, κάτι το οποίο ήρθα μετά να το μαζέψω λίγο που μόνος μου. Τους δικούς σου. Ναι, γιατί θεωρούσα ότι είναι καλό να εκθέτεις τον εαυτό σου τόσο πολλά και να μην προστατεύεις και την προσωπική σου ζωή και τους ανθρώπους που έχει γύρω σου. Ενώ είσαι στα 25-26, ναι, κάπου εκεί, ναι, στη ζωή σου υπήρχε μια σχέση όπου οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας. Όχι της εκκλησίας, ήταν πολιτικός γάμος. Συγγνώμη, ωραία. Ναι, ναι. Όπου οδήγησε στο Δημαρχείο, λοιπόν. Ναι. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα εγώ ότι okay, η προσωπική ζωή πρέπει να μείνει προσωπική ζωή, πρέπει να το προστατεύσω το πράγμα. Γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει κανένας άλλος για σένα. Πόσα χρόνια λοιπόν ήσουν σε σχέση με τη συγκεκριμένη κοπέλα? Τέσσερα. Τέσσερα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πώς σου ήρθε λοιπόν να παντρευτείς? Ήσουν πάρα πολύ μικρός. Εντάξει, ήταν τα δεδομένα που επικρατούσαν τότε. Οδηγήσαμε στο να πάρουμε αυτή την απόφαση. Καλή ή κακή. Και κάναμε. Είμαι παρορμητικός, οπότε το ίδιο και η τότε μου σχέση, οπότε μπήκαμε σε αυτό το πράγμα, το οποίο ωραία, έχουμε ακόμα επαφή, έστω αν πέρασαν τόσα χρόνια μετά από τον χωρισμό, και είμαστε όλα καλά, ο καθένας προχώρησε με τη ζωή του με διαφορετικούς τρόπους. Η επόμενη μέρα που σε βρίσκει single, ναι, μετά από τέσσερα χρόνια και βάλε, ναι, σε σχέση, τέλος πάντων κτλ, είχαμε και τον πολιτικό γάμο, ναι, πώς σε βρίσκει? Με βρίσκει με αρκετόν χρόνο να ασχοληθώ με τα επαγγελματικά μου. Με βρίσκει σε πολύ δημιουργική φάση και με βρίσκει... Και σε ένα non-stop εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή, ναι, δούλευες συνέχεια. Ναι, ναι, δούλευα και συνεχίζω να δουλεύω συνέχεια και είναι πολλά συνειδητή επιλογή. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που λέω... Μήπως πρέπει να αφήσεις περισσότερο χρόνο για προσωπική ζωή, τσε τούτον ούλον, αλλά που την άλλη
ευχαριστούμε το πάρα πολλά τον που κάνω. So, νιώθω ότι υπάρχει κάποιο κενό να καλυφθεί και θέλω να το κάνω, να μπω δηλαδή σε μια, σε μια φάση μόνο και μόνο για να μπω. Δηλαδή θέλω να μπω σε διαδικασία, ξέρω εγώ, γάμου ή με οτιδήποτε άλλο, μόνο και μόνο για να μπω. Θέλω να μπω όταν και εφόσον νιώθω εγώ ότι το αισθανθείς. Μπορεί να γίνει το πράγμα και έτσι οι συνθήκες κατάλληλες. Ωραία, αυτοκριτική κανείς. Συνέχεια. Σταματήτα. Μαστιγώνεις τον εαυτό σου. Ναι. Και ευτυχώς έχω και ανθρώπους γύρω μου, δικούς μου κοντινούς, οι οποίοι μιλούν μου ανοιχτά και άμα κάνω τα λάθη μου να μου τα πούσουν, ας πούμε, και θα μου χαϊδέψουν τα αυτιά. Το να είσαι σε πολύ μικρή ηλικία, το να βγαίνεις μάλλον σε μικρή ηλικία, σχετικά γιατί στα 26 δεν το λες ότι είσαι στα 20. Μικρή ηλικία. Είναι μικρή παρόλα αυτά ηλικία. Ναι. Γεύεσαι την υπερέκθεση από τα μέσα τα οποία διαθέτει η Κύπρος, είτε αυτά ήταν περιοδικά, είτε τηλεόραση, συνεντεύξεις. Την είδες κάπως. Έπιασες τον εαυτό σου, δηλαδή να ξεφεύγει λίγο από τις γραμμές. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μόλις το συνειδητοποίησα, εμάζεψα το. Γιατί φυσιολογικό να συμβεί. Εντάξει, λόγω του νεαρού της ηλικίας, λόγω των καταστάσεων, έρχονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα και μέσα στον ενθουσιασμό λέει ναι σε ούλα. Που ένα σημείο και μετά όμως, ευτυχώς για μένα, συνειδητοποίησα το και βάλα και εγώ τα όρια μου. Και νομίζω σημαντικό για όλους τους νέους που μπαίνουν σε αυτόν τον χώρο. Κάποια φάση να το κάνουν το πράγμα. Ναι, οκ, άσε τον ενθουσιασμό σου να σε παρασύρει, αλλά από ένα σημείο και μετά κάπου πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Οι μεγαλύτερες στιγμές απογοήτευσης που γεύτηκες, ποιες ήταν? Και προσωπικά και επαγγελματικά ήταν οι στιγμές που με οδηγήσαν να φύγω από την Κύπρο το αρχές του 2014. Διότι είχα φτάσει σε ένα σημείο που ένιωθα ότι πνίγω, διότι δεν μπορούσα να μείνω δαμέ με τις δεδομένες συνθήκες, έπρεπε κάτι να αλλάξω. Και η καλύτερη κίνηση που έκανα, πραγματικά η καλύτερη κίνηση που νιώθω ότι έκανα, ήταν πως σηκώστηκα και έφυγα και πήγα Λονδίνο. Πέρα από το γεγονός ότι παίρνεις τα πράγματά σου, μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και βρίσκεσαι στο Λονδίνο. Ναι. Πέρα από αυτό, τι μάθημα σου έδωσε η ίδια η ζωή? Ότι σημαντικό να μην είμαστε τόσο αυστηροί με τους εαυτούς μας. Και να εννοώ. Να μας δίνουμε ελαφρυντικό. Καμία κατάσταση, καμία κακή συνθήκη. Είναι αντιμετωπίσιμη και είναι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, χτύπα ξυλών, όσον έχουμε και την υγεία μας και όσον ακόμα μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να διορθώσουμε ίσως κάποια λάθη ή αν δεν μπορούμε να διορθώσουμε κάποια λάθη, μπορούμε να τα αποδεχτούμε, να δεχτούμε ότι τα κάμαμε και να προχωρήσουμε. Η απόφασή σου το να αφήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, αν θέλεις να βάλουμε κόμμα στην καριέρα σου ως ηθοποιός. Πολλά συνειδητή. Κοινό που με οδήγησε να έρθω πίσω ήταν η ανάγκη να δημιουργήσω έναν υγιές περιβάλλον για να μπορούν και εγώ, αλλά και οι άνθρωποι γύρω μου και ίσως όπως εφάνηκε μετεγενέστερα και κάποιοι νεότεροι καλλιτέχνες που έρχονται στην Κύπρο να βρίσκουν κάποιες συνθήκες όπως θα ήθελα να είχα βρει εγώ. Δηλαδή, που να σε σέβονται περισσότερο στον χώρο εργασίας, που να μένουν τόσο τοξικές, που να δίνεται έδαφος για να είσαι πιο δημιουργικός, χωρίς να υπάρχουν τρελοί περιορισμοί. Ήθελα να δημιουργήσω το περιβάλλον. Το ιδανικό. Ήθελα, το ιδανικό. Ιδανικό, μπορεί να μην το δει. Το ιδανικό για τον κάθε, κάθε ήθελα νεαρό να καλλιτέχνη. Ακριβώς. Έναν καλύτερο περιβάλλον.
Ας περάσουμε λίγο στα πιο πρόσφατα. Τους τελευταίους μήνες σε είδαμε να είσαι στο πλευρό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλέον, ναι. Πλέον, ακριβώς, τον κύριο Νίκο Χρυστοδουλίδη. Θέλω να πεις λοιπόν το σκεπτικό σου. Δεν φοβήθηκες ότι αυτό ίσως σου στήχιζε επαγγελματικά? Όχι. Ήταν ένας προεκλογικός αγώνας. Ναι, ο πρώτος μου εμένα σαν Ανδρέας. Αλλά δεν θεωρούσα ότι ήταν να μου στοιχίσει για τον απλούστατο λόγο ότι αν κάποιος θέλει να σε στοχοποιήσει ή θέλει να βρίσκει αφορμές και δικαιολογίες για να με δουλέψει μαζί σου, να σε βρει έτσι ή αλλιώς. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που ούτως ή άλλως πριν η εμπλοκή μου με τα κοινά ήταν σε έναν μεγάλο βαθμό με διάφορους τρόπους, ναι, θεώρησα ότι θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να βγω ανοιχτά, γιατί όσον μιλούμε, όσον εκφραζόμαστε, όσον απλά ξέρω εγώ, είμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας, είτε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσα στον μικρό μας περίγυρο, τότε δεν αλλάσουν πράγματα. Πρέπει να δρούμε. Πρέπει να βγαίνουμε ανοιχτά, όσους μας δίνεται ζωλάς η ευκαιρία, να εκφράζουμε απόψεις, να μπαίνουμε σε διάλογο, να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση όπου χρειάζεται για να βγουν κάποια αποτελέσματα. Έτσι, μια προεκλογική εκστρατεία, όσον έντονη αν ήταν, που ήταν πάρα πολλά έντονη και πάρα πολλά δύσκολη, βγάλε κάποια αποτελέσματα. Θεώρησα ότι ο Νίκος Χρυστοδουλίδης και η υποψηφία του Νίκου Χρυστοδουλίδη ήταν η καλύτερη κοντά στα δικά μου δεδομένα και στήριξα την. Η ειλικρίνειά σου που πραγματικά σπάζει κόκκαλα, δεν σου στήχησε? Ναι, αλλά με νοιάζει. Αυτός είμαι. Είναι θέμα ότι είμαστε ειλικρινείς, γιατί παλεύουμε και διεκδικούμε κάτι καλύτερο. Οπότε αν θα μου στοιχήσει με τους ανθρώπους που δεν θέλουν να παρέχουν το κάτι καλύτερο, να μου το στοιχήσει. Mm-hmm. Μια χαρά. Έχω τους συνεργάτες μου, έχω τους ανθρώπους με τους οποίους θέλω να κάνω δουλειές. Κάνουμε τις δουλειές που θέλουμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ανδρέα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Τίποτε, εγώ ευχαριστώ, αλήθεια. Χάρηκα που τα είπαμε έτσι και μπροστά από τις κάμερες, μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε. Ακριβώς. Να σε ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά και συνέχισε. Έτσι αλλιώς η ζωή είναι στα χέρια μας. Του το σχεδιάζω. Ακριβώς. Δημιουργούμε και προχωράμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πολύ αγαπημένος ο Ανδρέας και γενικότερα μας έχει συνηθίσει να μιλάει, να αποκαλύπτει και να μιλάει και αυτό.